Καλησπέρα. Το τελευταίο διάστημα θα έχετε δει ότι έχουμε φέρει κάποια προϊόντα της Blitzwool. Φέραμε κάτι ακουστικά, κάποιους έξυπνους διακόπτες και επειδή πραγματικά αρχίσαμε να εμπιστευόμαστε αυτήν την εταιρεία, λέμε δεν φέρουμε και ένα προτζέκτορα των 80 ευρώ. Και αυτό κάναμε. Τον φέραμε τον προτζέκτορα των 80 ευρώ και μη σας πω ψέματα, ήδη το έχω ανοίξει το κουτάκι και έκανα μία δοκιμή πάνω στον τοίχο απλά και το μεξί σε σκούρο τοίχο και εμφανίζει πάρα πολύ καλά την εικόνα. Οπότε θα κάνω ένα unbox για να ξέρετε απλά, άστε με το έχω ανοίξει, να ξέρετε τι έχει μέσα το προϊόν αυτό. Και θα στήσουμε κανονικότητα πανί για να δείτε την πραγματική ποιότητα αυτού του προτζέκτορα. Οπότε φεύγουμε για το unboxing. Αρχίζουμε με το unboxing και όπως πάντα ασπροπράσινα χρώματα για την Blitzwolf. Κλασική συσκευασία με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναγράφονται στο πλάι. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε στο εσωτερικό. Το προϊόν έρχεται πολύ καλά προστατευμένο, οπότε και λίγο απότομος να είναι ο ταχυδρόμος, δεν θα έχετε θέμα. Θα ξεκινήσουμε όμως με το επιπλέον κουτάκι που θα βρούμε μέσα. Στο κουτάκι αυτό λοιπόν θα βρούμε το καλώδιο τροφοδοσίας του προτζέκτορά μας, ένα καλώδιο από AV σε RCA, μια βίδα που τη βιδώνεται στο κάτω μέρος για να ρυθμίζεται το ύψος του προτζέκτορα, ένα τηλεκοντρόλ το οποίο δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο από άποψη ποιότητας και τέλος ένας αδάπτερος ο οποίος νομίζω είναι για τους φίλους μας τους Κινέζους. Εννοείται δεν θα μπορούσε να λείψει το warranty του προϊόντος, αλλά όπως πάντα και ένα manual. Αχρίαστο να είναι. Οπότε αφού τα είδαμε όλα αυτά, πάμε στο κεντρικό μας προϊόν. Όμορφο design και με πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Σε σχέση με άλλους projectors που έχουμε δει στα 60 και 70 ευρώ, μοιάζει αρκετά ανώτερο. Τα κινούμενα μέρη δεν φαίνεται να είναι ψεύτικα και κινούνται αρκετά καλά. Τώρα η αίσθηση από τα κουμπιά δείχνει επίσης μια χαρούλα. Πάμε όμως να το δούμε και με μια πιο αναλυτική ματιά. Στο πίσω μέρος έχουμε την υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας μας. Στο πλάι βρίσκουμε υποδοχές για να το συνδέσετε με VGA, HDMI, USB στικάκι και με σύνδεση AV. Επίσης μπορείτε να το συνδέσετε και με εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. Στο κάτω μέρος θα βρούμε και ένα κλασικό σπήρωμα ενός τετάρτου όπως στις κάμερες, οπότε μπορείτε να το βάλετε και σε κανένα τρίποδα ή τριποδάκι. Η λάμπα του προτζέκτορα είναι 2800 lumen και είναι αρκετά δυνατή και αντέχει έως και 50.000 ώρες λειτουργίας. Το εργαλείο αυτό μπορεί να δεχτεί έως και 1080 ανάλυση, παρόλα αυτά η πραγματική απεικόνιση είναι στα 720. Η αντίθεση του είναι 2000:1 και μπορείτε να το έχετε από 1 έως και 3 μέτρα από το σημείο που θέλετε να το προβάλλετε. Λοιπόν, είδαμε μια πιο κοντινή ματιά του προτζέκτορα, το θέμα είναι στην πραγματικότητα. Ανταποκρίνεται, κάνει αυτά που υπόσχεται. Μας λέει ότι το 2.95 είναι το maximum, οπότε εμείς το βάλαμε σε ένα τρίποδο, το βλέπουμε πίσω. Το βάλαμε σε έναν τρίποδα, τον έχουμε βιδώσει από κάτω και είναι στα 3 μέτρα περίπου από τον τοίχο αυτή τη στιγμή. Στα 2.95 υπόσχεται 100 ίντσες σε οθόνη. Γι' αυτό ακριβώς την πάτησα. Το πανί μου είναι 2 μέτρα και η εικόνα είναι πάνω από 2.30 σε αυτή την περίπτωση. 2.30 επί 1.30 κάπου εκεί το μέτρησα. Οπότε θα συνεχίσουμε απλά με τον τοίχο. Ανοιχτόχρωμο είναι, δεν βαριέσαι. Πάμε. Όσοι έχετε δει διάφορα βίντεο με προτζέκτορες, θα γνωρίζετε ότι γενικά στην κάμερα είναι δύσκολο να απεικονίσει την πραγματική ποιότητα που βλέπεις με το μάτι από κοντά. Παρ' όλα αυτά, εμείς σας ανεβάζουμε το κλιπάκι για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι παρόλο που το είχαμε και παραπάνω από τη μέγιστη απόσταση που συνιστούν, μιας και είμαστε στα 3 μέτρα και 5 εκατοστά, η ανάλυση ήταν πολύ ωραία και απευθείας σκεφτήκαμε. Δεν καθόμαστε μετά το βίντεο να παίξουμε κανένα προ. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Πάμε όμως σύντομα να δείξουμε και δύο πράγματα για το μενού. Αρχικά να πούμε ότι μπορείτε να το χειριστείτε από τον προτζέκτορα αλλά και από το τηλεκοντρόλ σας. Απίστευτο, αλλά ο προτζέκτορας αυτός έχει και ελληνική επιλογή για το μενού. Στο μενού αυτό μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία της οθόνης, μπορείτε να παίξετε με τη θερμοκρασία της εικόνας, αλλά να αλλάξετε και τα χρώματα που θα παίζει. Επίσης μπορείτε να γυρίσετε και την εικόνα σε περίπτωση που θα το κρεμάσετε ανάποδα σε κάποιο ταβάνι. Μέσα θα βρούμε και ένα απλό μενού για ρυθμίσεις ήχου και τέλος να αναφέρω ότι μπορούμε να το βάλουμε να κλείνει αυτόματα μετά από κάποια ώρα αδράνειας. Τα φώτα τα έχω όλα αναμένα. Παρ' όλα αυτά, άχνο φαίνεται. Άμα ρίξω το ένα το φωτάκι θα φανεί λίγο καλύτερα. Και αν σβήσω και το άλλο, θα φανεί πολύ καλύτερα. Άρα πιστεύω, γνώμη μου δηλαδή, απλά με κατεβασμένα τα παντζούρια θα παίζει και μέρα. Εμένα λογικά δεν βλέπετε τώρα, δεν πειράζει, δεν χάνετε και τίποτα. Τα ηχεία γενικά στους προτζέκτορες δεν είναι τίποτα το wow. Έτσι και αυτός εδώ δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Επειδή όμως έχει και το καρφάκι από πίσω, άνετα μπορείς να το συνδέσεις ακόμη και με ηχοσύστημα μεγάλο. Και θεωρώ ότι εντάξει και με ακουστικά, οτιδήποτε, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο 1,5 μέτρο περίπου. Ας βάλω και τη φωνή. Βλέπουμε ότι είναι στο τέρμα και βάλω απλά να παίξει το κλιπάκι αυτό. Να πω το μικρόφωνο το έχω πάνω μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάω και έχω δίπλα μου το μικρόφωνο και η φωνή που ακούτε είναι τώρα από το 1,5 μέτρο. Είναι δυνατός ο ήχος, εντάξει έχει κάποια ένταση, παρόλα αυτά όμως δεν είναι ποιοτικός. Λοιπόν παιδιά, η ώρα για τα συμπεράσματά μας. Ίσως από τα καλύτερα 80 ευρώ που έχουμε δώσει, σοβαρά τώρα έτσι. Είναι. Το λάτρεψα απλά. Το λάτρεψα. Είναι ελαφρύ. Μικρό είναι, το βάζεις μέσα σε μια τσαντούλα, δεν θες να πας με την παρέα σου, ξέρω εγώ, να βρεθείς. Ένα τοίχο να βρεις μπροστά σου, πάλι έχει αρκετή ένταση ή έρχεται αρκετή δύναμη, θα δείξει. Δείχνει καλά. 720 που υπόσχεται, το δείχνει. Πραγματικό 720. Τουλάχιστον έτσι δείχνει στα μάτια μου, έτσι.
Βλέπω και τις γωνίες κάτω, δεν χάνονται τα νούμερα. Όσο το έχεις στην ευθεία, είσαι καλά. Το μόνο με χάλασε, είπαμε ότι είναι τα ηχεία που εντάξει, σε κανένα projector δεν γούστα, αλλά τουλάχιστον όσο έχω δοκιμάσει εγώ μέχρι 300 ευρώ, κάπου εκεί 300 ευρώ έχει το ρυθμίσω. Α, και άλλο ένα που δεν μ' άρεσε. Κάπως το τηλεκοντρόλ, περίεργο ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσε να ήταν πιο άμεσο. Δεν ξέρω. Κάπου σαν να χάνει. Άμα είσαι πολύ πλάγια, ίσως. Άμα το έχεις από πολύ χαμηλά, σαν να χάνει λίγο. Τέλος πάντων, δεν είναι μικρό το κακό. Οπότε, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι μας. Επίσης, έχουμε σελίδα στο Facebook, το οποίο ανεβάζουμε και κουπονάκια. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Π.χ. για... ειδικά με το Banggood έχουμε αρκετά καλή συνεργασία. Έχουμε και απευθείας επικοινωνία. Οπότε, μπορούμε να βρούμε και κάποιο κουπονάκι, και ας μην υπάρχει κάποιο εκείνη τη στιγμή. Και βρείτε μας και στο Instagram. Έχουμε backstages.